Βλέπουμε τους συνταξιούχους να είναι στα κάγκελα. Έχουμε μια καταγγελία, έχουμε τον κύριο Γρηγόρη, συνταξιούχος, ο οποίος τι λέει. Του έδωσαν αύξηση στη σύνταξη 45 ευρώ και του έκοψαν το επίδομα ενοικίου που ήταν 70 ευρώ. Για πείτε τα μας, κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπούρη, και σε όλο το πάνελ. Καλησπέρα, για πείτε μας. Βεβαίως. Λοιπόν, με την αύξηση που δόθηκε 7,75% υπερεύει το ετήσιο εισόδημα από 7.000 σε 7.031 ευρώ και μου κόψανε την επιδότηση ενοικίου, η αίτηση δηλαδή που έκανα, βγήκε αρνητική και έχασα 70 ευρώ. Δηλαδή εγώ με την αύξηση που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, πήρα 45 ευρώ το μήνα και έχασα 70. Έχω φτάσει μέχρι και στην περιφέρεια Τρυπόλεως, που εκεί φέρεται να υπογράφεται το έγγραφο της επιδότησης ενοικίου από κάποια κυρία σκλάβου Φωτεινή. Για να δω τι γίνεται και δεν έχουν αυξήσει και το όριο για την αίτηση. Από τη στιγμή που αυξάνεται το ετήσιο εισόδημά μου, λογικό είναι και τα επιδόματα να πάνε τουλάχιστον στις 10.000 το ετήσιο εισόδημα. Και έχω στείλει σε πολλούς πρωτοκλασσάτους των πρωινών έως μεσημεριανών εκπομπών μεγάλων καναλιών. Άπειρα email. Κύριε Καμπούρη, ξέρετε τι κάνουνε. Το περνάνε στα ψηλά γράμματα. Ενρυπεί οφθαλμού. Και από εκεί και μετά στη γη ηχθείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το δικό μου και χιλιάδων χαμηλών συνταξιούχων που οι οποίοι δεν γνωρίζουν από... Εγώ έτυχε και γνωρίζω από ηλεκτρονικά μέσα και μπόρεσα και έκανα αυτές τις αποστολές email που έκανα στα διάφορα κανένα. Αυτά έχω να πω, κύριε Καμπούρη. Μάλιστα, κύριε Γρηγόρη. Καταλάβατε. Από τη μία σας δίνουν 45 ευρώ και από την άλλη σας τα παίρνουν εις διπλού. Αυτό. Και έχω να κάνω και άλλη καταγγελία. Πείτε. Εγώ είμαι αμαία. Σαν υπομηχανικός που ήμουνα, αλλά δεν ήμουνα στο μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ και δούλευα στα ορυχεία της Τολεμαΐδας και του Αμιντέου και εκ των υστέρων λόγω των παθήσεών μου με βάλανε τεχνικό προϊστάμενο η μεγάλη αυτή εταιρεία, γιατί είχα 300 υφισταμένους, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη εταιρεία ήταν. Ναι. Από εκεί λοιπόν, δουλεύοντας 100 μέτρα κάτω από τη γη για να βγει το κάρβουνο και να έχουν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι 300 τους οποίους καταγγέλλω και να με μηνύσουνε, τα στοιχεία μου είναι στη διάθεσή τους ολονών, απέκτησα 3 παράσημα, 2 καρκίνους και ένα διπλό bypass. Και με την αναπηρική χαμηλή σύνταξη που παίρνω, ξέρετε τι μου κάνουνε. Μου κόβουνε 37 ευρώ το μήνα για υγειονομική περίθαλψη, παρακαλώ. Αν έχετε το Θεό σας. Κόβουνε από τη σύνταξή μου 37,58 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη. Μα οι καρκινοπαθείς έχουμε μηδενική συμμετοχή παντού. Μάλιστα. Έτσι διαλαλούνε τα διάφορα παπαγαλάκια, τα πρωτοκρασάτα των μεγάλων καναλιών, να μην τα αναφέρω. Γιατί από όλα αυτά έχω παραστατικά που σας λέω. Κύριε Γρηγόρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γρηγόρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Θεός σας έχει καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Βλέπουμε. Βλέπουμε το τι γίνεται. Βλέπουμε πού οδεύει η κοινωνία. Μας θέλουν να μας φτωχοποιήσουν στο 100%. Θέλουν τον Έλληνα πολίτη ζητιάνο.
Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Είναι κλεμμένα τα λεφτά του ελληνικού λαού. Τα κλέψατε εσείς, οι κυβερνήσεις. Τα κλέψατε. Τα πήρατε από την τσέπη. Από την τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Που ζούσαμε όλοι με αξιοπρέπεια. Μας τα κλέψατε. Είναι δικά μας λεφτά. Και εσείς βάλτε το χέρι σας να μας τα αρπάξετε, να μας τα αρπάζετε καθημερινά, όπως αρπάζετε και τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών.